Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και ζεσταίνομαι. Παιδιά, τι ζέστη είναι αυτή. Τι που κάνετε, πως είσαστε? Άργησα κορίτσια μου να κάνω βίντεο γιατί είχαμε στόρους. Ήρθε και εμάς η σειρά μας να βάλουμε αέριο, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Να τα τρυπάνια, να βάλεις σωλήνες. Χαμός του χαμού. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε το πρώτο summer jumbo haul. Ήρθε και εμένα η σειρά μου να κάνω ένα jumbo haul με αφορμή τα γενέθλια του γιου μου. Πήγα να ψωνίσω για το παρτάκι του και όταν μπαίνει στα τζάμπο κάνεις μία κατάθεση. Οπότε, αν θέλεις να δεις τι αγόρασα από τα τζάμπο, δεν έχεις παρά να μείνεις στο κανάλι μου, αλλά και να κάνεις μία εγγραφή και να με ακολουθήσεις στα social media. Πάμε να ξεκινήσουμε! Ξεκινήσουμε που λέτε για το σκοπό τον οποίο πήγαμε στα τζάμπο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε το πάρτι του μικρού. Λοιπόν, αν εξαιρέσεις ότι πήρα πιατάκια, ποτηράκια, τραπεζομαντιλάκια, κάποιο θέμα ουσιαστικά για το πάρτι του γιού μου, ότι το κλειφίδες με εμωτικών σημεούλες, κάτι άλλα τα οποία είναι σαν γριλάδι και γυρνάει και γίνεται έτσι σαν πανέμορφα λουλούδια χάρτινα. Βέβαια, δεν έχω να σας δείξω κάτι γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πιτσιρίκια τα παίρνουν όλα μετά σαν σουβενίρ. Λοιπόν, οπότε θα εστιάσουμε ουσιαστικά τα δωράκια τα οποία τους πήρα για τα αγοράκια αλλά και για τα κοριτσάκια. Κάθε χρόνο κοιτάω να είναι κάτι καλοκαιρινό και ανάλογο με την ηλικία. Τώρα είχαμε παιδάκια πρώτη δημοτικού. Στις προηγούμενες χρονιές τους είχα πάρει κουβαδάκια, μπαλίτσες, κουπίτσες, ανάλογα. Για αυτή τη χρονιά λοιπόν διάλεξα να πάρω αυτό το πλίτσι πλίτσι, αλλιώς νερό πίστολο. Ουσιαστικά εμείς είχαμε παιδάκια πρώτη δημοτικού, οπότε το τίμησαν πάρα πολύ καλά, τους άρεσε. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα έτσι για να εντυπωσιάσεις και τα παιδάκια όσον αφορά στη μικρή ηλικία. Για τα κοριτσάκια διάλεξα να πάρω αυτό εδώ πέρα το γκλιτερό. Το βραχιόλι, το οποίο είναι, τα θυμάστε αυτά, τσακ και γυρνάει. Λοιπόν, το οποίο για έναν περίεργο λόγο τους αρέσει πάρα πολύ που παίρνει μια τρελή φορά όσον αφορά αυτά εδώ πέρα τα γκλιτεράκια. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Λοιπόν, τους άρεσε πάρα πολύ. Γενικά τους αρέσει πάρα πολύ που δεν έχει κούμπομα και δεν ταλαιπωρεί το παιδάκι. Το κάνεις έτσι ένα σπλάτς και γυρνάει. Όπα να το, πήρε και την κλίση. Λοιπόν, είναι φοβερά. Ειλικρινά σας μιλάω, εμένα τα κοριτσάκια τα τίμησαν δεόντως. Συνεχίζω τώρα με αυτά εδώ πέρα τα παγουράκια. Όπως βλέπετε, πήρα ένα μπλε και ένα φούξιο. Το λόγο το καταλαβαίνετε. Αλλά δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι πολύ πρακτικά αυτά τα παγουράκια, ξέρετε γιατί. Γιατί μέσα εδώ πέρα έχει την παγοκίστη, έχεις όλη την ώρα αλλά και όλη τη μέρα παγωμένο νερό. Αυτό που λέτε παγώνει όλη τη νύχτα, βάζεις και δροσερό νεράκι μέσα αυτό, βάζεις το παγούρι μέσα στο ψυγείο και με νερό, κάνει και ήχο. Λοιπόν, βάζεις την παγκοκίστη, το κλείνεις και έχεις όλη τη μέρα και όλη την ώρα δροσερό νεράκι. Η αλήθεια είναι ότι με αφορμή το σχολείο τους ήθελα να έχουν δροσερό νεράκι. Οπότε διάλεξα να πάρω αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι σε όποιο μαγαζί και να γύρισα δεν έχω βρει. Οπότε το βρήκα στο τζάμπο σε καταπληκτική τιμή. Πάμε να σας δείξω τώρα κάτι το οποίο είναι και για τους μεγάλους αλλά και για τους μικρούς. Εμείς ουσιαστικά θέλουμε να πίνουμε παγωμένα νεράκια και δεν θέλουμε συνέχεια να βάζουμε παγάκια τα οποία λιώνουν ή να βάλεις στον καφέ σου κάποια παγάκια τα οποία νερώνουν. Οπότε και εγώ πήρα αυτά εδώ πέρα τα παγάκια, τα οποία είναι σε καταπληκτικά σχεδιάκια, κάκτος, φλαμίγκο, αλλά και με ανανούλι, τα οποία τα βάζεις στην κατάψυξη, παγώνει το νερό μέσα και έχεις δροσερό καφέ, δροσερό νερό, δροσερή κοκακόλα, αν δεν θέλεις να βάλεις παγάκια νερού και να λιώνουν και να νερώνει το ποτό σου ή η κοκακόλα σου ή δεν ξέρω κι εγώ, εκτός όχι νερό. Λοιπόν, οπότε διάλεξα αυτά, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και έχω ενθουσιαστεί ειλικρινά με αυτά. Θα συνεχίσω τώρα με μια συσκευασία την οποία όλοι γνωρίζετε. Είναι αυτά εδώ πέρα τα καταπληκτικά. Αυτά όπως βλέπεις λείπουνε, γιατί οπότε τις καταλαβαίνεις όταν έχεις παιδιά. Γίνεται ένα μπάχαλο εδώ μέσα γενικά. Είναι μια πολύ καλή ιδέα στο να γεύετε το παιδί σας μια γρανίτα, την οποία εσείς την έχετε φτιάξει και είναι και σαν στυλ παγωτού. Όπως καταλαβαίνετε αυτό παγώνει όλη τη νύχτα στην κατάψυξη. Θέλετε να βάλετε φυσικό χυμό, θέλετε να βάλετε αμύτα, θέλετε να βάλετε, δεν ξέρω και εγώ τι θέλετε να βάλετε. Πάντως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία το παιδί σας να γεύετε παγωτό στυλ γρανίτας. Θα συνεχίσω τώρα με αυτά εδώ πέρα τα ποτηράκια βαζάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Αυτό το συγκεκριμένο το έχω ξαναπάρει, το είχα πάρει και πέρυσι, αλλά φέτος το πήρα γιατί μου έσπασε. Και αυτά εδώ πέρα τα έχω και τα παιδιά μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει κάτι τελικά το στυλάτε εδώ μέσα, το θέλουν και τα παιδιά σου. Οπότε αυτό το πήρα για την κόρη μου, το οποίο λέει Hello Beautiful και έχει ωραία λουλουδάκια. Αυτό εδώ πέρα το πήρα για το γιο μου. Εν τω μεταξύ, όταν πηγαίνω και πίνω ποτό, κοκτέιλ και το φέρνουν σε κάτι τέτοια βαζάκια, εγώ τρελαίνομαι.
το οποίο μπορείς να βάλεις γάλα, σοκολάτα, κακάο, να τους φτιάξεις ό,τι θέλεις. Και φυσικά αυτό είναι για μένα, φιλενάδα, χορταστικό. Φτιάχνεις εδώ πέρα το φραπέ σου, βάζεις εδώ πέρα το αδυνατιστικό, το τσάι σου με τα παγάκια σου και λιώνεις. Άσε που είναι και για σελφό φώτο. Και επειδή ανέφερα τώρα το σελφοκόντο, λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που παίρνω αυτό εδώ πέρα το τρυποδάκι. Είναι η δεύτερη φορά γιατί θα σου πω. Όμως μπορώ να σου πω ότι όσα τρύποδα έχω πάρει δεν μου άρεσε καθόλου. Έχω πάρει και το άλλο που είναι σαν χταπόδι και έχει σαν ελαττήριο. Παιδιά, δεν κάθεται η κάμερα, είναι βαριά η κάμερα, δεν κάθεται. Αυτό ουσιαστικά μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι σταθερό, όπως βλέπετε, το κουνάω και δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Το κακό μου αυτό είναι ότι σπάει εδώ πέρα. Γι' αυτό το πήρα και δεύτερη φορά, η αλήθεια είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πτυσσόμενο, όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Η κάμερα δεν ελίσσεται καθόλου, δηλαδή βλέπετε το κουνάω και δεν ελίσσεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, απλά το κακό είναι όταν προσπαθείτε να το ξεβιδώσετε, σπάει εύκολα. Οπότε κι εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία τώρα να το ξεβιδώσω πάρα πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η κάμερά μου, η vlog κάμερα. Οπότε δεν είναι για πολλά εδώ πέρα τσίκι τσίκι, γιατί αυτό σπάει εύκολα. Το κουτί είναι αυτό. Όπως βλέπεις, έχει και αυτό εδώ πέρα το ματζαφλάρι το οποίο σε βοηθάει για να βάλεις και το κινητό σου, να στέγεται και το κινητό σου, είτε οριζόντια είτε κάθετα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι και πτυσσόμενο, όπως σας είπα. Είναι 5 θέσεις, κατάλληλο για κινητό, φωτογραφική μηχανή. Επεκτείνεται από 20,5 έως 35,5 εκατοστά. Τώρα κάτι λοιπόν, και έρχεται και αυτό εδώ πέρα το ματζαφλάρι. Όπως καταλαβαίνεις που μπαίνει το κινητό, έχει διάφορα ελαττήρια για το μέγεθος του κινητού σας. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ σας λέω ότι ό,τι κι αν έχω πάρει, ξαναγυρνά εδώ πέρα όσο κι αν μου τη σπάει, που σπάει εύκολα από εκεί το αυτό, ξέρεις. Δεν γινόταν να πάω στο τζάμπο και να μην πάρω φέτος και σε γιοναρίτσα. Όχι, δεν πήρα μιτσούκο, αλλά πήρα τρι. Κοίτα εδώ τρελιάρα παντοφλίτσα, εντάξει, τρελαίνομαι. Sorry εδώ πέρα που έχει βγει το σχέδιο, όμως από τότε που πήρα τα πράγματα ήθελα να κάνω πιο γρήγορα τζάμπο χόλ, αλλά τι να σου κάνει, αέριο θέλαμε. Τέλος πάντων. Οπότε έχει εδώ πέρα και σχεδιάκι, πάντως είναι πολύ τρελιάρα. Περπατάω και δεν πετάω. Αλλά έχει πολύ γέλιο βασικά. Επόμενο προϊόν το οποίο πήρα από τα τζάμπο είναι αυτό εδώ πέρα το Flicky Flicky με το applicator, το απίστευτο. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι έχει βάλει μέσα ο σύζυγός μου. Τους μου αρέσει πάρα πολύ όσον αφορά αυτές τις συσκευασίες. Με διευκολύνει πάρα πολύ το applicator. Είτε για τα λουλούδια σου, είτε δεν ξέρω. Ρε μπας και είναι καθαριστικό τζαμιόν εδώ μέσα. Μάλλον γιατί όσο να είναι. Δεν ξέρω όμως. Κάτσε να το μυρίσω. Καθαριστικό είναι. Είναι ένα καθαριστικό τζαμιόν και είναι και πιο εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι είναι σωστός ο άντρας μου. Το σκέφτηκε σωστά. Λοιπόν, αντί να ακούω να κάνει ψήφιτο ολόκληρη συσκευασία, το έχει αυτό. Είναι ελαφρύ, είναι πάρα πολύ καλό και είναι και εξυπηρετικό. Και αφού μιλήσαμε για τσούκου τσούκου και applicator, πήρα αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι για τα ταξίδια μου, σε ταξιδιού, για το σαμπουάν, αλλά και για το shower gel, το αφρόλουτρο δηλαδή. Όπως καταλαβαίνετε, είναι επίκαιρα, είναι travel size, δεν το συζητάω, μου τη σπάει πάρα πολύ να παίρνω τα μπουκάλια ρε παιδιά, γιατί πάντα χύνονται μέσα στη σακούλα. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, ενώ βάζω σακούλες και τα δένω και τα ξεδένω, πάντα όταν ανοίγω τη βαλίτσα μου, η μισή ποσότητα είναι μέσα στη σακούλα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε σκέφτηκα να πάρω αυτά τα εξυπηρετικά συσκευασάκια. Λοιπόν, οπότε θα το δούμε. Μπορεί, αν θέλετε εσείς να μην βάλετε αφρόλουτρο, μπορείτε να βάλετε το μισελέρ το νεράκι σας ή μπορείτε να βάλετε μία κρέμα. Από ό,τι είδα όμως, έχει και ειδικές συσκευασίες για να μπορείτε να βάλετε μικρά βαζάκια, να βάζετε την κρέμα σας, την κρέμα ματιών και ό,τι άλλο θέλετε. Οπότε μου άρεσαν πάρα πολύ. Διάλεξα και το χρώμα. Έχει και άλλα χρώματα, νομίζω φούξε και μοβ. Αλλά εμένα μου άρεσαν αυτά γιατί μου θυμίζουν summer. Το πιο πρώτο τελευταίο προϊόν σου έχω αυτά εδώ πέρα τα ακουστικά, τα πήρα για την κόρη μου, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι, αν θέλεις να με ακούσεις, είναι ότι δεν έχουν πάρα πολύ απόδοση. Δηλαδή, εν συγκρίση τα δικά μου, μπορώ να πω ότι δεν έμεινα εγώ ευχαριστημένη. Τώρα, άμα το κορίτσι μου είναι ευχαριστημένο, εμένα μου περισσεύει ο λόγος μου. Αλλά γενικά, εντάξει, της άρεσε όπως καταλαβαίνετε το φούξι εδώ πέρα που έχει, οι λεπτομέρειες είναι designata, τα λες και designata, αλλά δεν έχει τη μέγιστη απόδοση που θα έχει ένα άλλο ακουστικό. Αλλά είναι πολύ καλό. Παιδιά, δεν είμαι καλά.
να ξέρετε, είναι και ζέστη τώρα, καταλαβαίνεις. Για τελευταίο προϊόν σου έχω ένα κόφτη αυγού, μάνα μου. Εντάξει, το έχεις δει, το ξέρω. Παλιός μου είχε χαλάσει. Λοιπόν, ξέρετε τώρα τι είναι αυτό. Έτσι, βάζεις το αυγό, κράτς, του δίνεις σχήμα. Αυτό είναι αυτό. Αυτό ακριβώς, τώρα δεν ξέρω. Έλα, μάνα μου, βγες. Αχ, κοίτα να δεις που θα το χαλάσω. Όχι, λοιπόν, το έβγαλα. Αυτό τώρα είναι ότι παίρνεις το αυγό και αρχίζεις και το τσιμπάς και κάνεις ουσιαστικά μικρές μυτούλες και κάνεις σχεδιάκια. Είναι δυνατόν τώρα εγώ θα κάτσω να κάνω αυτό. Τέλος πάντων, αφού το έχει αυτό το βαντζαφλάρι, το τιμάμε, το αγαπάμε. Δικό μας είναι. Λοιπόν. Α, ξέχασα να σας πω ότι επειδή ο γιος μου τα τρώει σαν μαρούλια, τέλος πάντων τα μολύβια, του πήρα και αυτή εδώ πέρα τη συσκευασία με τα μολύβια να έχει το παιδί να γράφει. Εντάξει. Θεός. Αυτό ήταν αγάπης μου το Summer Jumble Haul μου. Ελπίζω να έρθει και δεύτερο, γιατί ξέρω ότι αγαπάτε τα Jumble Haul. Εσείς αλήθεια, τον τελευταίο καιρό έχετε πάει στα Jumbo. Θα ήθελα πάρα πολύ από κάτω να μου γράψετε τι έχετε αγοράσει, να το δω, να με διαφωτίσετε και εμένα. Ίσως να πάω κι εγώ να το πάρω, γιατί όχι. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθείτε στα social media. Καλές βουτιές, καλά air condition, καλά τσιμπούσια, όλα. Φιλάκια όλα.